Στο Δήμο Πλατανιά, στα Χανιά, παραχωρήθηκε πλέον το παλιό κτέο Ταυρονίτη. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε το μεσημέρι μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Δημάρχου Πλατανιά στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιεί ήδη το ΕΠΑΛ Πλατανιά. Ο εξοπλισμός υπάρχει ακόμα στο παλιό κτέο και άτυπα είχε παραχωρηθεί από καιρό. Περνάνε από εκεί πολλές εκατοντάδες άτομα κάθε χρόνο και για εκπαιδευτικούς λόγους και για επαγγελματικούς προσανατολισμούς, για λόγους επαγγελματικού προσανατολισμού. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, την παιδεία τους και τις δεξιότητές τους και βρίσκουν τη δουλειά καλύτερα αύριο μεθαύριο. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στο ΕΠΑΛ και ήταν χρέος μας να το παραχωρήσουμε. Και βέβαια ο Δήμος, ο οποίος το παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή, πιθανότατα έχει δουλειά στο μέλλον να το αναβαθμίσει. Το εσπρινό αυτό ΕΠΑΛ στεγαζόταν αφενός στο γυμνάσιο του Πλατανιά, σε ό,τι αφορά τη θεωρία, αλλά επειδή ακριβώς είναι εσπρινό επαγγελματικό, έπρεπε να υπάρχουν εργαστήρια. Έτσι λοιπόν, κάναμε χρήση του πρώην κτέων της περιφέρειας Κρήτης, στην περιοχή του Ταυρονίτη. Αυτό ήταν ένα καθεστώς στο οποίο είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη και βεβαίως και η διεύθυνση του ΕΠΑΛ, προκειμένου να στεγάζονται και τα εργαστήρια. Το διεκδικούσαμε πάρα πολύ καιρό να έχουμε την τυπική παραχώρηση. Η δεύτερη σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ των δύο φορέων και του Πολυτεχνείου Κρήτης αφορούσε στην πολιτιστική ανάπτυξη του Πλατανιά. Ο Δήμος Πλατανιά διεκδικούσε εδώ και αρκετά χρόνια την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο των οργανωμένων χωρικών επενδύσεων, στα οποία απαιτείται μάλιστα και η έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και το Φορέα Διαχείρισης Περιοχών Υψηλής Περιβαλλοντικής Αξίας. Αφορά την μελέτη ανάδειξης, συντήρησης και προβολής των κτηρίων που είναι γύρω από το Ροπέδιο του Μαλού. Είναι μια περιοχή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τα αργότερα σημεία της ενδοχώρας που έχουμε να δείξουμε εδώ στα Χανιά και γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο και με την παιδιά μας να προχωρήσουμε στην ανάδειξή του και τη συντήρηση του. Αυτή η μελέτη λοιπόν θα μας παραδώσει την ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικών συνόλων στην περιοχή του Μαλού. Ενδεικτικά αναφέρω τον Γκούμο του Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, τον πύργο του Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, του Τζανί το Σπήλαιο, ένα σπηλαιοβάραθρο που υπάρχει εκεί, τη σύνδεση αυτών των μνημείων και των κτηριακών συνόλων με τα λιβάδια. Την πρώτη μελέτη αναμένεται να παραδώσει σε 12 μήνες στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την αναστήλωση και την ανάδειξη των μνημείων εκεί, ενώ στη συνέχεια η περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του έργου.